Σέρμπατς λοιπόν. Πάμε για τον πρώτο αγώνα. Έχει πάρει ήδη ένα μετάλλιο. Όχι, βγήκε έξω. Έχουμε μείωση έτσι. Όμορφο πρόγραμμα, ωραία εκτέλεση, με εξαίρεση βέβαια τα εκείνα τα λαθάκια στις δύο διαγωνίους που έκανε, με αποτέλεσμα να βγει έξω και να βέβαια να τιμωρηθεί γι' αυτό από τις κριτές. Ήκουσαν αμέσως τη σημαία, που σημαίνει θα τις αφαιρέσουν 10 ή 20 εκατοστά κατά περίπτωση από το βαθμό που θα είχαν στην εκτέλεση του προγράμματος. Είδαμε λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη από τις διαγωνίους με αυτό το ροντάπ, το κλικ-κλακ και αυτή την πιρουέτα και το σάλτο μπροστά με το οποίο δεν κατάφερε να μείνει. Εδώ έχουμε στη γυμναστική και στο έδαφος έχουμε όμορφη σκηνή από το χορευτικό μέρος. Έχουμε μια σύνθεση ανάμεσα στο χορό και τη γυμναστική. Στην άσκηση και την θεατρικότητα, την εκφραστικότητα των κοριτσιών που μετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Δείτε εδώ αυτό το διπλό σάλτο πίσω σε V. Είναι λίγο πριν το φινάλε. Μια ακόμα διαγώνιο. Τις ακροβατικές ασκήσεις τα κορίτσια τις κάνουν στις διαγωνίους. Εδώ είναι αυτό το σάλτο πίσω το σε V. Να δούμε τι βαθμό θα πάρει η Σέρμπατιχ. Θυμίζουμε ότι στον προκριματικό αγώνα έχει βαθμολογηθεί με 14.450. Εδώ θα πάρει 13.900. Αυτή είναι η βαθμολογία που της έδωσαν οι κριτές. Έτσι έχει